Επιστρέψαμε εδώ, μέρος Δεβού, που λένε δεύτερον. Και από τον φορολογικό λαβύρινθο πάμε σε έναν άλλο λαβύρινθο, όμως κανονικό. Κανονικό με την έννοια ότι δημιουργήθηκε. Και όχι με δημιουργήθηκε, αλλά δημιουργείται γενικώς. Μιλάμε για ένα εικαστικό λαβύρινθο. Με ευκαιρία, μάλλον καλύτερα, ένα εικαστικό λαβύρινθο. Θα πάμε να γνωρίσουμε δύο κυρίες. Η μία εκ των οποίων δημιουργεί τέχνη εδώ και καιρό στο Αμάρι. Ήδη τις βλέπουμε. Καλησπέρα σας και στις δύο. Καλησπέρα. Η κυρία Αγγελική Δουβέρη, η οποία είναι εικαστικός και ουσιαστικά είναι η εμπνεύστρια και η γυναίκα η οποία τρέχει. Θα το πει η ίδια, μην το πω εγώ λάθος. Και καλωσορίζουμε και καλησπερίζουμε στα άπτεστα ισπανικά που ξέρω την κυρία Παθ Ντελα Καλσάδα. Good evening. Γεια σας. Λοιπόν, Αγγελική, είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό. Μάνο. Τι είναι αυτά που κάνεις στο Αμάρι, τι είναι αυτά που κάνετε στο Αμάρι, γιατί στο Αμάρι και γενικώς δύσκολες εποχές για πρίγκιπες που λένε. Ναι, πόσο μάλλον για πρίγκιπσες. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, στο Αμάρι, πρώτα απ' όλα, γιατί στο Αμάρι. Mm-hmm. Η μαμά μου έχει είναι από το Αμάρι, mm-hmm. Μεγάλωσε στο Αμάρι. Εγώ είμαι από την Αθήνα, αλλά τα τελευταία χρόνια μοιράζω το χρόνο μου, περνάω αρκετό διάστημα του χρόνου στο Αμάρι. Για λόγους, τέλος πάντων, προσωπικούς, ήθελα να φύγω από την Αθήνα, είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο αυτό. Ναι, σωστό και αυτό. Όμως αυτό που έκανα στην Αθήνα, αυτό που κάνω όλη μου τη ζωή, είναι ότι είμαι εικαστικός, ασχολούμαι με τη σύγχρονη τέχνη, δημιουργώ, συμμετέχω σε εκθέσεις. Παράλληλα όμως, για αρκετά χρόνια βιοποριζόμουν εργαζόμενη σε μουσεία και ιδρύματα γενικά που προωθούν τη σύγχρονη τέχνη, σε διοικητικές θέσεις και στην οργάνωση εκθέσεων. Ερχόμενη εδώ, δεν ήθελα να αποκοπώ από όλο αυτό το κομμάτι και πολύ περισσότερο από την επαφή μου με το εξωτερικό. Mm-hmm. Με καλλιτέχνες και θεωρητικούς και οποιουσδήποτε, ας πούμε, σχετικούς με τη σύγχρονη τέχνη. Οπότε πριν δύο χρόνια, ακριβώς δύο χρόνια, το Μάιο του 2013, ξεκίνησα το ArtAmari Residency. Στα ελληνικά δεν συνηθίζουμε να έχουμε μια φράση. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι δημιουργική φιλοξενία. Mm-hmm. Αυτό που κάνω είναι ότι μέσα από ανοιχτό διαγωνισμό καταθέτουν εικαστικοί από όλο τον κόσμο. Γιατί, να κάνω μια παρένθεση, ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες, ούτε έχουν σχέση με την Ελλάδα. Κάνουν λοιπόν αίτηση με πορτφόλιο, με βιογραφικό και επιλέγεται κάθε φορά ένας, mm-hmm. Δύο φορές το χρόνο, μία την Άνοιξη και μία το φθινόπωρο, για να μείνει 3-4 εβδομάδες στην περιοχή του Αμαρίου, που νομίζω ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει και αυτό δείχνει η μέχρι τώρα εμπειρία μου, δηλαδή οι καλλιτέχνες περνάνε καλά. Είναι πάντα ενθουσιασμένοι. Ναι, ξέρεις, περνάνε καλά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και δημιουργικά έχουν να πάρουν πολλά πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή πάνε τη δουλειά τους παρακάτω και αυτό είναι που με ενδιαφέρει και εμένα, γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως τη δημιουργική διαδικασία και συμπάσχω, ας πούμε, μαζί τους. Και είναι ένα ζητούμενο να υπάρχει μια εξέλιξη στη δουλειά των ανθρώπων που έρχονται. Φέτος, λοιπόν, στο διαγωνισμό, εκείνη που προσεκλήθη στο Αμάρι είναι η κυρία Παθ Ντελα Καλσάδα, που κάθε δίπλα σου. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η Παθ, uh-huh. Η οποία είναι από την Ισπανία, αλλά είναι μόνιμη κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο, στην Αμερική. Και η οποία κάνει ουσιαστικά τέχνη σε δημόσιους χώρους. Mm-hmm. Κάνει διάφορα project. Και τώρα, λέγοντας τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, ασχολείται με την έννοια του λαβύρινθου. Του μινωικού λαβύρινθου, έτσι. Κατά όχι, μία έννοια. Όχι, θα σου πω. Ασχολείται γενικά με το λαβύρινθο. Ο λαβύρινθος ούτως ή άλλως ξεκίνησε από εδώ. Οπότε αναγκαστικά μπαίνει σε αυτά τα χωράφια. Mm-hmm. Αλλά έχει παρουσιάσει το project στην Αμερική με σχέδιο, ας πούμε, που δεν είναι μινωικό. Έχει κάνει ένα δικό της σχέδιο. Το σχέδιο κόβεται σε μοκέτα και παρουσιάζεται σε χώρους έξω από πανεπιστήμια, έξω από μουσεία. Mm-hmm.
και καλείται ο κόσμος να έρθει να περπατήσει το λαβύρινθο. Τώρα, ήθελε όμως φυσικά να κάνει ένα κύκλο αυτό, να έρθει και στον τόπο από όπου ξεκίνησε. Και η λέξη. Ναι. Και μάλιστα διάβασε πριν στο monitor που είχατε φορολογικός λαβύρινθος, ναι. Διάβασε το λαβύρινθος και λέει τι ναι, γίνεται. Δεν ήταν τυχαίο, πίστεψε, ήταν η λιεζόν του προηγούμενου με αυτό το θέμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες να δούμε, μπράβο. Βλέπουμε λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω αν τις βλέπετε, τις βλέπετε υποθέσεις φωτογραφίες εσείς, έτσι. Ναι, τώρα τις βλέπω, ωραία. Ωραία, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό και να ρωτήσω και την Μπαθ τις εντυπώσεις της και από το Αμάρι και γενικότερα από τον τρόπο. Σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, πήγατε στο Φουρφουρά και κάνατε αυτό του τύπου το ναι, public art, τέλος πάντων. Ναι. Θα δούμε τις φωτογραφίες τις σημερινές λίγο μετά. Εδώ έφτιαξε σε αυτό το σημείο που βλέπετε, που είναι στο Αμάρι, είναι κοντά στη σχολεία σωμάτων. Κατασκεύασε η ΠΑΘ αυτό το λαβύρινθο, γιατί ο λαβύρινθος δεν έχει ύψος. Είναι στο έδαφος, μπορεί να φτιαχτεί από πέτρες όπως βλέπουμε εδώ, ή μπορεί να είναι από ξύλα, από μπουκάλια, από οτιδήποτε. Αλλά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, το μινωικό σχέδιο, το κλασικό, που έχει 7 κύκλους. Ναι. Εδώ βλέπετε κάποιους επισκέπτες στο ίδιο σημείο, από μωρά παιδιά μέχρι μεγάλους. Τα παιδιά ιδίως το λατρεύουν. Λογικό. Ναι. Και ο λαβύρινθος αυτός ευελπιστούμε ότι θα μείνει εκεί όσο περισσότερο γίνεται, για να είναι επισκέψιμος από οποιονδήποτε. Ναι. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να μπει σε ένα παγκόσμιο, σε ένα site τέλος πάντων, όπου καταγράφονται παγκοσμίως οι λαβύρινθοι, ώστε να μπορεί κάποιος να βρει αυτό το σημείο και να επισκεφθεί και να περπατήσει στο λαβύρινθο το συγκεκριμένο στη σχολεία σωμάτων. Αυτό στο που βλέπουμε τώρα είναι από το σημερινό. Αυτό, ναι, ναι, είναι σήμερα το πρωί. Είχαμε συμφωνήσει, είχαμε κανονίσει με το γυμνάσιο του Φουρφουρά. Να κάνουμε ένα λαβύρινθο στο προάβλιο. Πήγαμε λοιπόν και μαζί με τα παιδιά, η ΠΑΘ με τη βοήθεια των παιδιών σχεδίασε το σχέδιο και μετά το κατασκεύασαν. Ναι. Εδώ υπήρχε μια μικρή διαφορά, ότι δεν τοποθετήθηκαν πέτρες, ανοίχθηκε ένα μικρό αυλάκι. Σκαλίστηκε ουσιαστικά. Συγγνώμη. Σαν να σκάλισε αυλάκι αυτό. Μπράβο, ναι. Και μέσα μπήκε ένα χαλίκι. Μπορείς, σε παρακαλώ, Αγγελική, να ρωτήσεις την ΠΑΘ γιατί επέλεξε το σχήμα του λαβύρινθου, το λαβύρινθο, τι σηματοδοτεί για την ίδια, γιατί την απασχολεί δηλαδή. Manos is asking why is the labyrinth important to you? Well, I started working with the labyrinth 3 years ago and I found that it was very important because my work is related not only with architecture and public space, I'm also interested in ritual and how to bring ritual to the public realm. And it seemed like the labyrinth was a very important tool at that moment that I could use to really bring it to the communities. So in that sense, public space and ritual and the labyrinth, they all make sense together. Ναι, εν ολίγης λέει ότι ο λαβύρινθος είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα εγώ, μεταφράζοντας πολύ ελεύθερα, όπου τη βοηθάει να εκφράσει θέματα που την απασχολούν, όπως ο δημόσιος χώρος και οι τελετουργίες διαφόρων ειδών τελετουργικά, ας πούμε. Ναι. Πώς είναι η επαφή της με το Αμάρι, δηλαδή, τι περίμενε, τι βρήκε, προφανώς θα πει τα καλύτερα, αλλά δεν ασπάμε. Ελπίζω. So, what do you think about Amari so far? What were your expectations, and what did you find? I mean, in reality. Well, I didn't have any expectations other than trying to find myself in the land where the land of the classic seven circuit labyrinth. And I mean, for me, it's an honor to be here more than an expectation. I didn't really expect one. But I'm impressed with the work that ArtAmari and Angeliki has done, and facilitating this for me means a lot to me for my work, for my formation as an artist. And I mean, working with the community, with the school, was very, very meaningful today, to get to know the teachers, that little town. I mean, I come from a big city, so being here is actually putting my work in a context of an urban site, and also to get to know how much people know about labyrinths and how much I can contribute with it, you know.
Λοιπόν, αποκλείται να τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά. Δεν έχει σημασία. με δικά σου λόγια, εντάξει. Ό,τι ό,τι ξεχάσετε το πω εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, δεν είχε συγκεκριμένες προσδοκίες. Είναι τιμή της που βρέθηκε στον τόπο όπου ξεκίνησε ο Λαβύρινθος, ούτως ή άλλως. Αλλά βρίσκει πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική την, αυτή την επαφή με τους ντόπιους. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, ήταν το σημερινό που γνώρισε τα παιδιά, γνώρισε τους καθηγητές, όλη αυτή η τριβή. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντική να πω και για το Αμάρι, για το ArtAmari εννοώ. Γι' αυτό κάνουμε ομιλίες, κάνουμε εκπαιδευτικά εργαστήρια, γι' αυτό το λόγο. Θυμάστε τα υπόλοιπα? Ναι, ότι προέρχεται από μια μεγάλη πόλη τέλος πάντων και όλη αυτή η προσωπική επαφή προφανώς είναι κάτι διαφορετικό ή τέλος πάντων κάτι το οποίο δεν έχει συνηθίσει και η ίδια. Ναι. Θέλω να τη ρωτήσεις και βασικά ρωτάω και εσάς. Στο λαβύρινθο της νόησης που είμαστε το τελευταία πολλά χρόνια ο άνθρωπος με όλα αυτά που κάνει που δεν κάνει. Mm. Θεωρητικά δεν υπάρχει έξοδος, έτσι δεν είναι? Να τη ρωτήσω. Ό,τι θες, ρώτα τη. Στο λαβύρινθο το μηνοϊκό υπάρχει βέβαια. Γι' αυτό λέω. Εκεί ήταν εύκολα τα πράγματα. Άμα δεν σε βρίσκανε, σε τρώγανε και τελείωσε. Σήμερα σε τρώνε σιγά σιγά και ψάχνοντας την έξοδο και τελικά καταλήγεις σε μια ζωή που έρχεται το τέλος και δεν έχεις βρει τη διέξοδο σου ακόμα. Ακριβώς. Well, I mean, the Minoan labyrinth is sort of easy to find your way out. But what about the mental labyrinth that we all experience nowadays? Mm-hmm. Well, it's a good question, because I think that one of the uses, one of the contemporary uses for the labyrinth can be actually challenge yourself, challenge your insecurities. And the labyrinth is a great tool to actually focus your mind and have a challenge, you know, confront your minotaur, confront your fears, you know, which is what the Theseus legend taught us. Λέει λοιπόν ότι ο λαβύρινθος, ο μινοϊκός, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε το νοητικό λαβύρινθο που ανέφερες, γιατί μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε, να βρούμε τον εαυτό μας, να συγκεντρωθούμε σε κάτι. Και είναι μια, ο μύθος του Θησέα και του Μινόταυρου είναι μια μεταφορά ακριβώς το ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κατά κάποιο τρόπο τους δαίμονες. Να τους πολεμήσουμε δαίμον... το Μινόταυρο που έχει ο καθένας μέσα ναι, του. Ναι, τους φόβους ή τους δαίμονες που έχει ο καθένας μέσα του και να τους αντιμετωπίσει και να τους νικήσει. Κατά βάση αυτό το λαβύρινθο ουσιαστικά δεν γενικότερα. Ναι. Αγγελική, ξέρω ότι έχεις ένα πακτολό χρημάτων από πίσω με τη συνδρομή όλων των δήμων, της περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού και όλων των υπολείπων. Και δοθείς ευκαιρίες να ευχαριστήσεις και τους χορηγούς σου, έτσι. Χορηγούς έχω. Εγώ δεν τα λέω τυχαία τα ερωτήματα. Χρήματα δεν έχω, αλλά χορηγούς έχω. Ναι, όχι, επειδή μου το είπες το πρωί και μου έκανε εντύπωση. Δεν είσαι ούτε ΜΚΟ, δεν είσαι ούτε πολιτιστικό σύλλογο, δεν είσαι τίποτα. Είσαι εσύ. Όχι, ναι, είμαι ένα φυσικό πρόσωπο. Ναι. Ως τέτοιο το κάνω. Απλά δεν μπορούσα να λέω Αγγελική Δουβέρη ή Residency. Καλά, προφανώς, ναι. Ναι, όλο αυτό όμως είναι στημένο σαν να ήταν. Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ΜΚΟ. Ναι. Απλά τέτοιες εποχές μου είπαν όλοι ούτε να το διανοηθείς. Τι ψάχνεις να βρεις, είναι και δύσκολες εποχές για ποιο, σωστό, η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά κοίταξε, όταν προσπαθεί ένας άνθρωπος να δημιουργήσει τέχνη σε μια περιοχή τόσο πάντων θεωρητικά απομακρυσμένη, θεωρητικά το λέω πάντα, για τους υπόλοιπους, όχι για εμάς τους Κρήτες, γιατί ψηλά χαμηλά ξέρουμε την περιοχή. Εντάξει, χρειάζεται και μια συνδρομή. Δηλαδή, να ήρθε η Πάθα από το Σαν Φρανσίσκο, να μου πει και τι έγινε, μπορεί να πει κάποιο. Εντάξει, έγινε, παιδιά, γιατί ο πολιτισμός αυτό είναι. Ναι, και εγώ φυσικά αυτό πιστεύω. Ναι, ναι, δεν υπάρχει καμία οικονομική συνδιαλλαγή με κανέναν. Mm-hmm. Δεν μου δίνει κάποιος λεφτά, ούτε εγώ παίρνω λεφτά από τον καλλιτέχνη. Mm-hmm. Απλά ο καλλιτέχνης βάζει τα έξοδά του να έρθει, το φαγητό του και του προσφέρεται η φιλοξενία από τη μια, αλλά και όλη αυτή η διοργάνωση των ομιλιών, των εργαστηρίων, ξενάγηση για να γνωρίσει τον τόπο και να δει τι τον ενδιαφέρει περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχει πολύ φροντίδα, ας πούμε, γύρω από αυτό, και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά υπάρχει επαφή. Ανταπόκριση έχεις από την κοινωνία, την τοπική? Είναι πολύ δύσκολο. Βεβαίως είναι δύσκολο, διότι δημιουργείται και μια τέχνη, η οποία είναι και αυτή δύσκολη.
Ναι, δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος, το καταλαβαίνω. Δεν είναι, δεν αλλά το... θα εξοικειωθεί πιο εύκολα με τέτοιες δράσεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Ένας από τους σκοπούς είναι αυτός. Να γνωρίσει και ο ντόπιος τι είναι αυτός ο σύγχρονος καλλιτέχνης, τι κάνει, πώς περνάει τη μέρα του, δηλαδή πώς δημιουργεί. Δεν είναι ένας τρελός με ένα μπέρε που πίνει καφέδες στην πλατεία, ας πούμε. Ή... Ναι, και βάφει τείχους, ας πούμε. Ναι. Ναι. Και έχει και ενδιαφέρον γιατί οι καλλιτέχνες που έχουν έρθει μέχρι τώρα, που ήταν από το Μεξικό, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, κάνουν πολύ διαφορετική δουλειά. Ήταν πολύ διαφορετικοί βέβαια άνθρωποι. Υπάρχει επαφή με τους ντόπιους, αλλά είναι σε περιορισμένη κλίμακα. Ναι. Είναι δύσκολο να ανοίξει. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι αν πάτε και τώρα στο Αμάρι, στην περιοχή του Αμαρίου, οι περισσότεροι δεν ξέρουν για αυτό που κάνω, αλλά εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Τι να πάω, να πιάσω. Να το κοινωνήσεις, ναι, σωστά. Ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να κάνω μόνη μου. Ωραία. Νομίζω ότι σαν πρώτη επαφή, κάποιοι παραπάνω άκουσαν 5 πράγματα παραπάνω για αυτό που κάνετε. Θα ήθελα όμως, μια που με ρώτησες, να πω ότι έχουμε σπόνσορες. Βρίσκω κάποιους. Ναι. Ναι, πες, σας ακούω, σας ακούω. Α, δεν σας άκουγα εγώ. Λοιπόν, η Aegean, ας πούμε, έχει προσφέρει εισιτήρια και τη ΠΑΘ αυτή τη φορά. Το Bike Shop Νίκος Γαλάνης στο Ρέθυμνο, όπως και εκδόσεις Μεντιτεράνεο στο Ρέθυμνο, μας έχουν δώσει μια σειρά από βιβλία όπου δανείζεται ο καλλιτέχνης. Το Bike Shop, βέβαια, έχει παραχωρήσει ένα ποδήλατο για το διάστημα που είναι εδώ ο καλλιτέχνης. Και... αν κατάλαβα ότι κλείνουμε, καλά κλείνουμε, το καλά το κατάλαβες. Θέλω, η αφορμή που είμαστε εδώ είναι για να καλέσουμε τον κόσμο αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου γίνεται και μια εξαιρετική έκθεση αυτή την εποχή, ξεκίνησε τώρα πριν λίγες μέρες, όπου η ΠΑΘ θα μιλήσει για τη δουλειά της, όχι μόνο για το λαβύρινθο, θα μιλήσει για την σύγχρονη τέχνη σε δημόσιους χώρους, κάποια προηγούμενα project. Και με, φυσικά για την εμπειρία του στο Αμάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Path, gracias. Εύχομαι τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα που μάθαμε το δρόμο, θα ψάξουμε να βρούμε την άκρη του λαβυρίνθου. Να έρχεστε. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.